τα χέρια Μαρίας και το στόμα του. Υπεραγία Θεοτόκια, πρέπει να πω. Δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων. Ιδε ευθέως αφέντες τα δίχτυα, οικολούθησαν αυτό. Αδερφοί μου, ουδείς επάνω εις την γη, δύναται μόνος του να φέρει εις πέρας έργο τεράστιον, αλλά και μικρόν έργο. Δεν δύναται ουδείς μόνος του να σηκώσει όλο το βάρος το οποίον θα έχει με τα ταύτα ευθύνην δι' αυτό. Δια τούτο προσπαθεί να έχει πάντοτε συνεργάτας, αλλά αυτούς τους συνεργάτας πρέπει να έχει πάντοτε διάκριση, σύνεση και προσοχή δια να τους έχει κοντά του, διότι οι συνεργάτες ενός ανθρώπου είτε τον ανυψώνουν είτε τον καταρακώνουν και τον εξαφανίζουν. Τούτο παρακολουθούμε σήμερα στο σημερινό Ευαγγέλιο, το οποίο αναγνώσαμε από τον Ευαγγελιστή Μαθαίον. Ο Κύριος μας κατέβηκε από τους ουρανούς, είτε όμως άνθρωπος και Θεός. Και ως άνθρωπος πάντοτε είχε το βάρος το μέγα δια να σηκώσει τον κόπον, τη θλίψη, την υπομονή και να έχει την δύναμη ως άνθρωπος να αντιμετωπίσει τους ανθρώπους. Είχε όμως ως Θεός και την παντογνωσία, δηλαδή εγνώριζε τα πάντα. Και τώρα εις το μεγάλο το έργο το οποίο θέλει ο Κύριος να φέρει εις πέρας, ως Θεός μόνος του η δύνατο να το σηκώσει το βάρος αυτό. Ως άνθρωπος όμως και ως συνέχεια του έργου του, προσπαθεί να έχει συνεργάτας. Δι' αυτό σήμερα μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μαθαίος ότι ήρχισε την εκλογή των συνεργατών του. Εκείνοι οι οποίοι θα ευρίσκονται μαζί του, θα οίκουν τον λόγο του, θα ελάμβανουν την αρχή για να την συνεχίσουν μετέπειτα. Περιπατών, λέγει ο Κύριος μας, παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, οι οποίοι έριχναν, λέγει, τα δίχτυα μέσα στην θάλασσα. Ήσαν ψαράδες. Οι ψαράδες πάντοτε, από ό,τι γνωρίζουμε, είναι πρώτον απλοί άνθρωποι, δεύτερον είναι και αγράμματοι, δεν ξέρουν γράμματα, γνωρίζουν όμως την πορεία των αστέρων και πότε θα βρέξει και πότε θα φυσήξει αέρας, τα γνωρίζουν καλύτερον παντός άλλου. Αυτούς εξέλεξεν ο Θεός δια να κάνει συνεργάτας του και λέγει το Ευαγγέλιο ότι τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός, λέγει. Είναι τους σοφούς κατεσχύνει, για να ντροπιάσει τους σοφούς
τούτου του κόσμου. Εξέλεξεν, λέγει ο Θεός, τους απλούς ανθρώπους, τους αγραμμάτους ανθρώπους, με αυτούς δε να κατεσχύνει και να κατοντροπιάσει όλους τους σοφούς του κόσμου. Όταν είδαν εκείνα τα δύο άτομα, εκείνος παντογνώστης όπως ήταν, επλησίασαν αυτά τα δύο άτομα. Ήσαν αδελφοί. Τι σημαίνει αυτό? Μπορούσε να καλέσει τον ένα και να μην καλέσει τον άλλο. Εκάλεσε όμως και τους δύο για να δείξει σημάς τους αμαρτωλούς ανθρώπους ότι όλοι είμεθα αδερφοί και όλοι πρέπει να ακούσουμε την κλίση του Θεού, την οποία απίφθινε σήμερα προς τον Ανδρέαν και τον Πέτρον. Πρέπει να έχουμε και εμείς την αδελφοσύνη όπως την είχαν εκείνοι οι δύο πρώτοι μαθητές. Να μην μισούμε ο ένας τον άλλον και να μην φθονούμε ο ένας τον άλλον, αλλά να έχουμε αγάπη αδελφική. Τούτο μας διδάσκει το Ιερό Ευαγγέλιο. Εκάλεσε, λέγει, τον Ανδρέαν και τον Πέτρον, οι οποίοι ήσαν αδελφοί, λέγει. Τους εξέλεξαν αυτούς και τους είπεν την κλίση: «Δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων». Αφήστε τα δίχτυα, λέγει, αυτά τα οποία πιάνετε ή δεν πιάνετε ψάρια. Άστε τα εκεί, λέγει, και ακολουθήστε με και εγώ θα σας κάνω ψαράδες, λέγει, αλλά να ψαρεύετε ψυχάς ανθρώπους δια την Βασιλεία μου την επουράνιον. Η δε, λέγει, ευθέως αφήσαντες τα δίχτυα, οικολούθησαν αυτό. Εδώ το Ιερό Ευαγγέλιο κρύβει δύο μεγάλες αρετάς, αδερφοί μου. Την προθυμία την οποία έδειξαν οι δύο αδερφοί και δεύτερον την υπακοήν. Ήσαν πρόθυμοι μόλις εδέχθησαν την κλίση από τον Θεό, δεν κοίταξαν τα εγκόσμια και τα πρόσκαιρα και τα μάτια, αλλά ακολούθησαν Αυτόν ο οποίος τους εκάλεσε. Δεν εγνώριζαν ποιος είναι. Δεν είχαν τίποτε το οποίο να ήταν διαφορετικό από έναν μεγάλον διδάσκαλον, από μια προσωπικότητα η οποία ενέπνεεν εμπιστοσύνη, την αυστηρότητα, την γλυκύτητα, την σοφία και το φως το οποίο εξέπεμπε ως Θεός. Τον είδον ο Πέτρος και ο Ανδρέας. Όταν τον είδαν, αισθάνθησαν μέσα τους δια της χάριτος του ιδίου του Θεού ότι αυτός ο οποίος εστέκεται κοντά τον δεν είναι το κοινός άνθρωπος. Και όταν ήκουσαν από το στόμα του «Δεύτε ο πίσω μου», τότε αμέσως, λέγει, χωρίς καμία δυσκολία αφήκαν εκείνα τα δίχτυα όπως ήταν μέσα στο πλιαράκι και τον ακολούθησαν. Αυτήν την κλίση όμως ο Κύριος μας δεν την έδωκε μόνον εις τον Ανδρέαν και τον Πέτρον, αλλά με το λίγον προβάσε κήθεν, λέγει, που περπάτησαν ακόμη λίγον, ευρίσκει δύο άλλους αδελφούς, τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην, οι οποίοι ήσαν οι γη του Ζεβεδαίου. Τους εκάλεσε και αυτούς και εκείνοι, λέγει, αφήσαντες και τα δίχτυα και τον πατέρα αυτών, ακολούθησαν τον Χριστόν. Ως παντογνώστης ο Θεός, αφού ήρχισε να εκλέγει τους μαθητάς,
ήξευρεν πόσους θα εκλέξει, αλλά και κάτι άλλο. Ως παντογνώστης εγνώριζε ότι μέσα σε αυτούς τους 12 τους οποίους εξέλεξε υπήρχε και ένας κακός. Γιατί τον εκάλεσε, εφόσον εγνώριζε ότι είναι κακός, ότι είναι δίστροπος, ότι είναι αμετανόητος, γιατί τον εκάλεσε? Τον εκάλεσε διότι ο Πανάγαθος Θεός λέγει θέλει πάντα σωθήνε. Δεν θέλει κανείς να απολεσθεί, ούτε ο καλός, ούτε και ο κακός. Και πάντοτε ο Θεός δίδει ευκαιρίες στον άνθρωπο για να σωθεί. Δίδει περιστατικά, δίδει σημεία τα οποία θα τον ξυπνήσουν από τον ύπνο όπου κοιμάται, για να ακολουθήσει τον Χριστόν και να σωθεί. Δι' αυτό εκάλεσεν και τον κακόν άνθρωπον, για να έχει ο Πανάγαθος Θεός πλήρη την αγάπη του εις όλο τον κόσμο. Και του έδωσεν ευκαιρίες πολλές εκείνου του συνεργάτου του, εκείνου του μαθητού του. Του έδωσεν τόσες ευκαιρίες επί 3 ολόκληρα χρόνια, ούτως ώστε εάν είχεν μέσα του ίχνος μετανοίας, θα ήτο ίσως με τους άλλους μαθητάς. Πλην όμως μέσα εις εκείνην την ψυχή δεν υπήρχε ίχνος αλλαγής, δηλαδή ήτο ένας σκοτεινός άνθρωπος. Είναι το ίδιο το οποίο συμβαίνει και σήμερα, αδερφοί μου. Ο Πανάγαθος Θεός καλεί όλο τον κόσμο. Καλεί και τους καλούς και τους κακούς. Εις μεν τους καλούς δίδει ευλογία, εις τους κακούς δίδει ευκαιρία να μετανοήσουν και να σωθούν. Δι' αυτόν τον λόγο ο Κύριός μας πάντοτε δεν ξεχωρίζει κανέναν εις τον κόσμο τούτον. Όπως έδωκε την ευκαιρία εις τον πτωχό Λάζαρο, έδωκε και την ευκαιρία εις τον πλούσιον και άσπλαχνον, ο οποίος έβλεπε τον Λάζαρο μπροστά του. Όπως έδωκε την χαράν εις τους 11 μαθητάς, έδωκε και την ευκαιρία εις τον Ιούδαν. Δι' αυτό τον εκάλεσε, δια να τον σώσει. Πλην όμως η σωτηρία, την οποία ο Κύριος χρησιμοποίησε δια τον Ιούδαν, δεν εστάθη ικανή να τον σώσει. Και τούτο συμβαίνει και στον σημερινόν άνθρωπον, ο οποίος ακούει το Λόγο του Θεού, έχει την ευκαιρία να μετανοήσει, πλην όμως μένει εις το σημείο το οποίο ονομάζεται σταθερά και απαράβατος απόκλησης. Μένει εκεί στερεός εις εκείνα τα οποία νομίζει ότι είναι καλά και τα τηρεί ότι είναι όμορφα. Όταν ακούσει όμως το καλό ποιο είναι, αντί να το αγαπήσει, το αποθεί, το διώχνει, δεν το θέλει. Και άλλοτε ακούγονται οι φράσεις τέτοιαν αυστηρότηταν εγώ δεν τις σηκώνω, θέλω να είμαι ελεύθερος. Ελεύθερος όμως δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν υπακούει στον Θεό. Εκείνος ο οποίος είναι ελεύθερος είναι εκείνος ο οποίος είναι κοντά στον Θεό. Εκείνος ο οποίος νομίζει ότι όταν φύγει από τον Θεό ότι είναι ελεύθερος, τότε λέγει σκλαβώνεται. Εις εκείνο το οποίο λέγει έχει σκλαβωθεί, εις το ίδιο θα γίνει και δούλος. Τούτο λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ισό ήττητε λέγει τούτο και δε δούλωται. Εάν ηττηθεί ο άνθρωπος σε ένα πάθος, γίνεται δούλος του πάθου εκείνου. Να πούμε ένα παράδειγμα απλό. Εκοίταξε τον εαυτό σου όταν βάζεις στο στόμα σου εκείνο το διαβολόχορτο που λέγεται τσιγάρος? Το είδες, το επρόσεξες? Είναι πάθος. Έχεις υποδουλωθεί σε αυτό το πάθος.
έγινες δούλος του πάθου αυτού. Διότι εάν είσαι ελεύθερος με τον Χριστό, δεν θα είσαι υποδουλωμένος στο τσιγάρο. Και πόσα άλλα ελαττώματα έχει ο κόσμος αυτός, και όταν δεν προσέξει να τα διώξει, τότε γίνεται δούλος των παθών του και πρέπει να είναι ελεύθερος, να σπάσει τα αλυσίδες με τα οποία τον έδεσε ο διάβολος και να ακολουθήσει τον ελεύθερον δρόμο του Χριστού. Τότε είναι η ελευθερία πλήρης και αγία εις την ψυχή. Η προθυμία όμως αυτή δεν υπάρχει σήμερα. Δεν υπάρχει ιδία προθυμία με την οποία οι δύο μαθητές και μετά οι άλλοι δύο και μετά οι άλλοι εκλεγέντες ακολούθησαν τον Χριστό. Η ιδία προθυμία δεν υπάρχει. Και αντί να αγαπήσουμε τον Χριστό, αγαπούμε τον κόσμο και τα του κόσμου. Αυτά τα οποία έχει ο κόσμος, τα πρόσκαιρα, τα μάταια. Και αυτή η προθυμία, εφόσον λείπει από την ψυχή μας, δεν είμαι θα ελεύθερη, αλλά είμαι θα δουλωμένη εις τον κόσμο και τα σιδωνάς, λέγει το Ευαγγέλιο του κόσμου. Μα τι χαρές έχει επιτέλους αυτός ο κόσμος? Δεν έχει χαρές. Οποίαν χαράν και αν δοκιμάσεις εις τον κόσμο τούτον, είναι απατηλή, ψεύτικη, επίπλαστη. Δεν υπάρχει χαρά να σου γεμίσει την ψυχή, δια τούτο πάντοτε είσαι λυπημένος, στενοχωρημένος, κάτι βαραίνει την ψυχή σου και εκείνο το κάτι πρέπει να το διώξεις, δια να μπορέσει να έρθει η χάρις του Αγίου Πνεύματος και να επισκηνώσει μέσα σου και να γίνεις εκλεκτός μαθητής του Κυρίου. Και όταν γίνεις μαθητής του, να ειδούμε τον Πέτρον και τον Ανδρέαν, τον Ιάκωβον και τον Ιωάννη και τους άλλους μαθητάς. Όταν έγιναν μαθητές του Κυρίου, υπήκουον εις τον διδάσκαλο. Και εσύ, αδερφέ μου, όταν αγαπήσεις τον Χριστό, πρέπει να γνωρίζεις ότι θα υπακούσεις εις εκείνα τα οποία είπε ο Χριστός. Αγαπάς τον Χριστό, αλλά δεν υπακούεις εις αυτά τα οποία είπε. Τότε δεν είσαι γνήσιος μαθητής του Χριστού. Δεν είσαι από τους μαθητάς του Κυρίου, ο οποίος διάλεξε εσέ για να τον ακολουθήσεις να σωθείς. Εάν τον ακολουθήσεις και υπακούεις εις τα εντολάς του, τότε ο Κύριος θα σε ευλογεί ημέραν καθημέραν. Θα αξιωθείς εκείνα τα οποία ετοίμασε διασέσεις στην Βασιλεία των Ουρανών. Θα αξιωθείς την μακαριότητα την αιώνιον. Εάν όμως παρακούσεις, θα μείνεις στο σκότος, το οποίο δεν θα έχει ποτέ φως, αλλά μόνον ένα σκοτάδι πηχτό, το οποίο θα αγγίζεσαι πάνω σε αυτό το σκοτάδι. Αυτή είναι η τιμωρία εκείνων οι οποίοι είναι μακριά από τον Θεό. Εις αυτήν όμως την λεπτομέρεια της εκλογής των 12 μαθητών ο Κύριος μας εδίδαξε ότι όποιος θέλει να σηκώσει βάρος εις τούτην την κοινωνία, να φανεί άξιος με οποιονδήποτε τρόπο του εχάρισεν ο Θεός, πρέπει να έχει κοντά του συνεργάτας γνησίους. Να έχει κοντά του συνεργάτες αφοσιωμένους εις τον Θεό. Να έχει κοντά του συνεργάτες οι οποίοι θα τον βοηθούν εις το βάρος το οποίο σηκώνει. Εάν δεν έχει συνεργάτες καλούς, τότε έχει κοντά του έναν Ιούδαν, ο οποίος προσπαθεί εις κάθε ένα βήμα να ελέγχει τον διδάσκαλο. Θυμηθείτε τον Ιούδαν τι έπραξε. Ήλεξεν τον Χριστόν όταν η αδελφή του Λαζάρου έχησεν εις τους πόδες του Κυρίου το μύρον και εσκούπισε με τα μαλλιά της τα πόδια του Κυρίου, εκείνος ο δόλιος Ιούδας ήλεξεν ποιον?
των διδάσκαλών του. Γιατί γίνεται τέτοια λέγη σπατάλη? Μπορούσαμε αυτό να το πουλήσουμε και να δώσουμε τα χρήματα εις του πτωχούς. Δεν το είπε, λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, διότι αγαπούσε του πτωχούς. Διότι το φιλάργυρος, λέγει. Και ήθελε να έχει και εκείνα τα χρήματα, τα οποία ήσαν άξια να δοθούν δια το μύρον το οποίο είχε μπροστά του ο Ιούδας, όταν η αδερφή του Λαζάρου έπλυνε τα πόδια του Χριστού. Αδερφοί μου, ένας ηγέτης σήμερον, ένας άνθρωπος απλούς στην κοινωνία, ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται μέσα στον κόσμο, εάν έχει συνεργάτες καλούς, θα αφήσει και όνομα καλό. Εάν έχει συνεργάτες κακούς, τότε το όνομά του θα εξαφανιστεί, διότι θα τον προσβάλλει οπωσδήποτε και θα αφήσει το όνομά του μαύρο και κυλιδωμένο στον κόσμο. Κύριε, εσύ ο οποίος εξέλεξες τους 12 σου μαθητάς, αν είμεθα με την τάξη του Ιούδα, δώσε μας, Κύριε, την φώτισή σου, να κόψουμε τα ελαττώματά μας, να διορθώσουμε τον εαυτόν μας, να γίνουμε όπως μας θέλεις, να ακολουθήσουμε τους γνησίους μαθητάς σου, να μην μείνουμε εις το πάθος το οποίο μας κυρίευσε στον κόσμο αυτόν, να ελευθερωθούμε, να γίνουμε ελεύθεροι, να σε ακολουθήσουμε στον κόσμο αυτόν και να μας αξιώσεις και της επουρανίου σου βασιλείας. Αμήν.